Εκ μέρους του Δημάρχου κ. Γιάννη Γρυπιώτη, του Τοπικού Συμβουλίου Κροκιών και του Συλλόγου Γυναικών Κροκιών, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χρήστο Μαρκόπουλο για τον φιλόξενο χώρο που δημιούργησε και έχουμε την ευχαρίστηση να παρακολουθούμε εκπληκτικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και σημερινή. Η σημερινή εκδήλωση περιλαμβάνει την παρουσίαση του βιβλίου του κύριου Ηλία Λιμπέρη, Γενικού Διευθυντή της UNICEF, από την Αντιπεριφερειάρχη κυρία Αδαμαντία Τζανετέα. Τους φιλοξενούμενους θα παρουσιάσει ο Αντιδήμαρχος κύριος Ηλίας Παναγιωτακάκος. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το έργο «Οδής στον Νικηφόρο Γρετάκο», μονόλογος, δραματοποιημένη ποίηση, σε κείμενα και σκηνοθεσία της κυρίας Νίκης Ράπτη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Εύχομαι να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε τους προσκεκλημένους μας, κυρία την Περιφερειάρχη, κυρία Τζανετέα, τον κύριο Πολοκέφαλο. Ο Προέδρος είμαστε γεμάτους, όπως ξέρετε. Να περάσουμε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μου και από μένα. Άλλη μια συνάντηση σε αυτό το εξαιρετικά μοναδικό χώρο που είναι μια ιδιωτική προσφορά από ό,τι γνωρίζω. Σε μια περιοχή σαν τις Κροκιές που στα πολιτιστικά είχαν άνεκαθεν παράδοση και ευελπιστώ ότι και ευελπιστούμε όλοι μας ότι αυτός ο χώρος θα γίνει το σημείο αναφοράς για το χωριό των Κροκιών και έχει αρκετό δρόμο ακόμα μπροστά του να διανύσει. Ευχόμαστε να ακολουθήσει την πορεία του Ψαϊνοπουλίου Ιδρύματος που είναι οι χώροι που πραγματικά δίνουν πνευματική τροφή σε πάρα πολλά ζητήματα και ευελπιστούμε ότι θα είναι και αυτό ένας χώρος τέτοιος. Καλησπέρα και από εμάς. Ξεκινάμε το πρώτο μέρος της εκδήλωσης, μια σημαντική παρουσία σήμερα εδώ στο χωριό μας, σε αυτό το φιλόξενο χώρο, τα είπε και η Πέτρα πριν. Και ως Δήμος θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο τον Μαρκόπουλο για αυτό το τέλειο δημιούργημα, το οποίο νομίζω ότι είναι προσφορά και ένα κεφάλαιο μεγάλο για το χωριό και για το Δήμο. Νομίζω ότι είμαστε από τους λίγους Δήμους που διαθέτουμε δύο ανοιχτά αμφιθέατρα. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Λιμπέρη, Γενικού Διευθυντού της UNICEF, από τα παιδιά για τα παιδιά. Είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει οι αντιπεριφερειάρχες. Σήμερα βρίσκονται ανάμεσά μας πολλοί φίλοι που τιμούν τις Κροκιές, μεταξύ όμως αυτών όχι φίλος αλλά πατριώτης ο Πρόεδρος των Ομογενών Αμερικής Καναδά, ο κ. Γιάννης Μέριανος. Βρίσκονται μέλη του Συλλόγου Γυναικών από τα τοπικά και δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας. Μεταξύ αυτών η ιδιαίτερη παρουσία, θα με επιτρέψετε, είναι του πρώην Δημάρχου Έλος, του κ. Θόδωρου Μπόλα, τόσο ως πρώην Δημάρχου και Αυτοδιοικητικού, αλλά και ως φιλολόγου και μελετή του Νικηφόρου Βρετάκου και άλλων. Είναι η Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Γκαμουλάκου Πετροπούλου Παρασκευή, μεταξύ των προσκεκλημένων, και όλοι βέβαια είμαστε επώνυμοι, δεν υπάρχει διαφορά. Θα πω λίγο λόγια για τον Ηλία τον Λιμπέρη, τον οποίο έτυχε να γνωρίζω εδώ για δύο δεκαετίες. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα, ο οποίος τυχαία και μοιραία έδεσε την τύχη του με το Δήμο Κροκιών. Ευρέθη τυχαία και δέθηκε, μένει στο Λάγιο, σε μια εκπληκτική περιοχή, σε ένα εκπληκτικό διαμέρισμα του Δήμου μας, στο μπαλκόνι του Δήμου Βρώτα και της Δημοτικής Ενότητας των Κροκιών. Ο Ηλίας, μεταξύ των άλλων, πέρα από το επιστημονικό του έργο, φυσικό στο επάγγελμα, ασχολήθηκε μαζί με τη σύζυγό του και έχει δώσει μια μεγάλη παρουσία στα διεθνή φόρα, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο για τα παιδιά του τρίτου κόσμου και τώρα για τα παιδιά του τέταρτου κόσμου που είναι τα Ελληνόπουλα. Θέλω να σας εκφράσω την μεγάλη μου χαρά και την τιμή, αγαπητέ Ηλία, που μου δίνει τη ευκαιρία
να παρουσιάσω και να προλογίσω το βιβλίο του Γενικού Διευθυντή της UNESCO, του κυρίου Λιμπέρη, με τα παιδιά, για τα παιδιά, και να συμμετάσχουμε όλοι μαζί στο έργο ΟΔΙΤ από τον Νικηφόρο Βρετάκου, της Νίκης Ράπτη, που τελεί και αυτό από την αιγίδα του ομίλου UNESCO. Όταν λοιπόν ο Ηλίας ο Παναγιωτακάκος μου πρότεινε να είμαι η συγγήτρια και να προλογίσω αυτό το βιβλίο που αναφέρεται στα δικαιώματα των παιδιών, αμέσως το μυαλό μου ανέτρεξε σε σχολικές αίθουσες. Και επειδή είμαστε και συνάδελφοι, εγώ φιλόλογος, εσείς φυσικός, θυμήθηκα λοιπόν αυτή την καθημερινή επαφή που είχα με τα παιδιά, που ένιωθα τη χαρά τους, την αγωνία τους, το φόβο τους, τα προβλήματά τους, και προσπαθούσα πραγματικά μαζί με τα ίδια τα παιδιά, με τους γονείς, με τους συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς, να βοηθήσουμε ώστε αυτά τα προβλήματα να είναι λιγότερα. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν κυρίως ο λόγος που αμέσως αποδέχτηκα να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο. Ένα βιβλίο που με απλά λόγια, κατανοητά, με πολύ έντονο προβληματισμό βέβαια, γιατί ο κ. Λιμπέρης είναι γνώστης όλων αυτών των προβλημάτων, αναφέρεται στα δικαιώματα των παιδιών, αλλά και στις παραβιάσεις τους σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί για μένα το βιβλίο αυτό το απάβγασμα της γνώσης που έχει αποκτήσει ο συγγραφέας για τα δικαιώματα των παιδιών, λόγω της πολύχρονης ενασχόλησής του με το λειτουργήμα που επιτελεί. Για τα παιδιά της εκμετάλλευσης. Τα έχω ζήσει τα παιδιά της εκμετάλλευσης. Στους δρόμους της Ντάκα, στο Μπαγκλαντές, στα εργοστάσια του Κατμαντού, στο Νεπάλ, στις κακόφημες συνοχές της Μπαγκό, στην Ταϊλάνδη, χωρίς φαγητό πολλές φορές, με τουλάχιστον 14 ώρες εργασίας την ημέρα, συχνά σε απάνθρωπες συνθήκες. Ευάλωτα, φοβισμένα ή αγριεμένα, εκτεθειμένα σε κάθε κίνδυνο που βάζει ο νους, παλεύουν για το μεροκάμα του. Καλησπέρα. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι σε αυτό τον εκπληκτικό χώρο σήμερα, με τόσους πολλούς και καλούς φίλους που γνώρισα και δημιούργησα τα τελευταία λίγα χρόνια, που μοιράζομαι τα καλοκαίρια μου στο Λάγιο, στις Κροκές, στην περιοχή, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος επίσης που πολλοί φίλοι και από το Λάγιο και από τις Κροκές, αλλά ακόμα και από τη Σπάρτη, ήρθαν σήμερα εδώ, και θέλω όλους να τους ευχαριστήσω έναν ξεχωριστά και όλους μαζί που με τιμούν με την παρουσία τους. Ιδιαίτερη όμως ευχαριστία οφείλω στον κύριο Παναγιωτακάκο, τον Αντιδήμαρχο, που με δική του πρωτοβουλία παρουσιάζεται αυτό το βιβλίο σήμερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η επίσημη παρουσίαση δεν έχει γίνει ακόμα, θα γίνει στην Αθήνα το χειμώνα. Προτίμησα όμως να κάνω αυτή την παρουσίαση εδώ, στον τόπο που αγαπώ, θέλοντας να τονίσω το πόσο σημαντική είναι η συμβολή του καθενός από εσάς, ακόμα και στο μικρότερο μέρος της χώρας, στην προσπάθεια που κάνουμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο για τα παιδιά. Ευχαριστώ λοιπόν και τον Αντιδήμαρχο, ευχαριστώ τον Δήμαρχο βεβαίως, τη Δημοτική Αρχή που φιλοξενεί αυτή την προσπάθεια, τον κύριο Μαρκόπουλο που μας παραχώρησε το χώρο, την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Κροκιών που βρίσκεται εδώ και που μας βοήθησε και αυτή πάρα πολύ για να γίνει αυτό που βλέπετε σήμερα και αυτό που θα ακολουθήσει βέβαια, που είναι εξίσου σημαντικό, και βέβαια την κυρία Τζανετέα, η οποία με μια πολύχρονη διαδρομή στα πολιτιστικά, θα έλεγα κυρίως, θέματα, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση της Λακωνίας, έχει μια σφραγίδα, θα έλεγα, σημαντική και ανεξίτηλη, και γι' αυτό την ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί και είναι συνάδελφος και είναι και φιλόλογος και έχει σπουδάσει και αρχαιολογία και ιστορία. Είναι για μένα εξαιρετική τιμή που ένας τόσο σημαντικός άνθρωπος παρουσίασε την προσπάθειά μου, παρουσίασε το βιβλίο μου. Κυρία Δεσιμότατε, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της πολιτείας, αγαπητοί συμπολίτες και φίλοι,
αγαπητοί προσκεκλημένοι, με την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, κάποιες φωνές επιχειρούν να πείσουν την κοινωνία ότι η τέχνη και η δημιουργία της είναι πολυτέλεια περιττή. Εμείς απαντάμε ότι η τέχνη είναι ζωντανή και αφορά όλους μας. Εμείς απαντάμε ότι η τέχνη και ο πολιτισμός είναι μία μορφή εγρήγορσης και αντίστασης κόντρα στην επιχειρούμενη εξαθλίωσή μας. Επιμένουμε στο «μαζί μπορούμε» κόντρα στην απομόνωση και στο ρήμαγμα των μικρών μας πατρίδων. Απόψε, αυτή την όμορφη αυγουστιάτικη βραδιά, σε αυτό τον υπέροχο χώρο που είναι έργο, κατάθεση ψυχής και ζωής του συμπολίτη μας κυρίου Χρήστου Μαρκόπουλου, υποδεχόμαστε τη συγγραφέα κυρία Νίκη Ράπτη και την καλλιτέχνηδα κυρία Φιλίνη Παναγιωτοπούλου, που οικειοθελώς προσεφέρθησαν να έρθουν εδώ και για να ποτίσουν ελάχιστο φόρο τιμής στο δικό μας νικηφόρο που σήκωσε πολύ ψηλά την Ελλάδα και τις κροκές τη μικρή του πόλη. Να σας συστηθώ, θα μου επιτρέψετε. Λέγομαι Νίκη Ράπτη. Έχω γράψει και σκηνοθετήσει το έργο που θα παρακολουθήσετε, που λέγεται «Οδύ στο νικηφόρο Βρετάκο». Είμαι πολύ συγκινημένη και χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, στα μέρη αυτά. Ουσιαστικά σήμερα είναι η πρεμιέρα μας, οπότε θα μας συγχωρέσετε και τυχόν λάθη, ελπίζω, εύχομαι να μην υπάρξουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους πολύτιμους συνεργάτες μου, τον κύριο Βασίλη Μίλεση για την εξαιρετική μουσική που θα ακούσετε, την κυρία Ανίτα Αδάμου, την κυρία Νικολέτα Κολιανδρή, την κυρία Φωτεινία Σημακοπούλου. Οι περισσότεροι βρίσκονται στο εξωτερικό για υποχρεώσεις διαφορετικά επαγγελματικές. Διαφορετικά θα ήταν εδώ μαζί μας. Μας στέλνουν και σας στέλνουν την αγάπη τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιωτακάκο, με το άγχος, τον αντιδήμαρχό μας. Έχω χαρεί πάρα πολύ που με την ευκαιρία εδώ της επίσκεψής μου γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, τον κύριο Μαρκόπουλο και όλους όσους βοήθησαν να βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Στρατοπεδεύουν μέσα μου με ακατάπαυστο ρυθμό εκείνες οι θύελες. Φτερουγίζουν οι ελπίδες σαν έναν υπεράσπιστη πίκο που αναζητούν πατρίδα. Στα χαρακώματα της θλίψης, στα πολυβόλια της αχαριστίας των ανθρώπων ξαφνικά σώπασαν. Πικραμένος αναχωρητής, θα φύγω σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό λιθάρι, να στήσω το κρεβάτι μου κοντά στην ερωμάνα του κόσμου που πορτοχτυπούν οι χοντρές φλέβες του ήλιου, να πλώσω εκεί την πίκρα μου, να λιώσει όπως το χιόνι. Μην πιάνεις απ' τους ώμους μου και με στριφογυρίζεις άνεμε. Φεγγαράκι μου, καλέ μου, αυγερινέ μου, φέξε το κοροφάραγγο, βόηθα να μη φορήσω, φέρνω ζαλιά στις πλάτες μου τα χέρια των νεκρών. Τη μια μεριά έχω τα όνειρα, στην άλλη τις ελπίδες και ανάμεσα στις δυο ζαλιές το ματωμένο στέφανο. Μη με ρωτάς καλέ μαϊτέ, μη με εξετάζεις ήλιο μου, ρίχτε στο δρόμο συννεφιά να μην γυρίσω πίσω. Κοιτάχτηκα μες στο νερό, έκατσα και λογάριασα, ζήγιασα το καλό και το κακό του κόσμου και αποφάσισα να γίνω το μικρότερο αδερφάκι των πουλιών. Δεν αισθάνομαι μόνη. Είναι σαν να μ' ακούς. Σαν να κοιτάζεις κατάβαθα τις πληγές μου. Μα εγώ τι μπορώ να κάνω για σένα. Με το μαντίλι της ευγνωμοσύνης μου θα σκουπίσω τα δάκρυά σου.